Η εταιρεία μας συμμετείχε στο διαγωνισμό για τη μεταφορά του μαθητών για το σχολικό έτος 2022-2023. Σύμφωνα με το 45ο πρακτικό της Συνεδρίας της Οικονομικής Επιτροπής, η εταιρεία μας, το υπεραστικό πτέρυγμα Φλόρινας, θεωρείται μειοδότης για δύο συγκεκριμένες γραμμές, την 6 και την 7, προσωρινός μειοδότης. Η εταιρεία της κυρίας Παπαδοπούλου, που Σοφίας, έκανε μια προσφυγή ως προς το σύνομο της διαδικασίας, η οποία ορίστηκε να εκδικαστεί στις 17 Δεκάτου του 2022. Βέβαια, μέχρι να εκδικαστεί αυτό, εμείς εκτελούσαμε όσο οφείλαμε το έργο της μεταφοράς των μαθητών, όπως το κάνουμε κάθε χρόνο και εδώ και δεκάδες χρόνια πριν ως μεταφορείς. Ζητήθηκαν οι απόψεις από την περιφέρεια για τη χορήγηση αναστολής των προσωρινών μέτρων. Η περιφέρεια εξήγησε και είπε το πρόβλημα το οποίο θα δημιουργηθεί εάν σε περίπτωση υπάρξει θέμα αναστολής ως προς τη διαδικασία. Ζητήθηκαν οι δικές μας προτάσεις πάνω σε μια παρέμβαση, την παρέμβαση που κάναμε να της προσφυγή προς την ενιαία αρχή δημοσίων έργων, και φτάσαμε στο αποτέλεσμα σήμερα στις 11 η ώρα το μεσημέρι, ενώ είχαμε μεταφέρει τα παιδιά για τις σχολικές τους μονάδες. Η αρχή δημοσίων συμβάσεων και το τέταρτο κλιμάκιο με τη διαδικασία προσωρινής προστασίας, και δηλαδή σαν το αίτημα αναστολής το οποίο κατέθεσε, αποφασίζει ότι δεν γίνεται δεκτό, δεν δέχεται το αίτημα λήψης προσωρινών μέτρων της προσφεύγουσας και αναστέλλει τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας έως την έκδοση της προσφυγής. Αυτό αυτομάτως εμάς μας απαγορεύει να εκτελέσουμε το έργο της μεταφοράς μαθητών για τα δύο τμήματα, για το 6 και το 7, που μετακινούμε περίπου στα 120 παιδιά από τη Μελίτη προς τα σχολεία, τα λύκεια της Φλόρινας, και από τη Κέλλη προς τα λύκεια της Φλόρινας, καθώς επίσης και από το κομμάτι της Μελίτης, του γυμνασίου της Μελίτης, προς τα χωριά της Μελίτης. Εμείς σε συνεννόηση και με την ζητήσαμε εξηγήσεις από την ενιαία αρχή δημοσίων συμβάσεων και μας είπαν αερολογίες και συναρτησίες, δηλαδή σίγουρα το πραγματικό πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Κανένας αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πάρει την ευθύνη για τη μεταφορά των μαθητών. Είμαστε σε συνεχής διαβουλεύση με την περιφέρεια να δούμε πώς θα ξεπεραστεί αυτό, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με το κοινωνικό της υπόθεσης, δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν τα παιδιά τα οποία είναι ξεκρέμαστα και δεν ξέρουν πώς να τα μεταφέρουμε και εμείς με τι σύμβαση, με ποιο τρόπο. Οπότε δηλαδή θέλουμε να δοθεί άμεσα μια λύση πάνω σε αυτό εδώ πέρα το κομμάτι, γιατί και τη Δευτέρα, από ό,τι κατάλαβα, δεν θα μπορέσουμε να τα μεταφέρουμε και τα παιδιά και θα δημιουργηθεί θέμα. Αυτά, και βλέπουμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Έπειτα από συνεχείς διαβουλεύσεις και προσπάθειες για να λυθεί το θέμα το οποίο προέκυψε με τη μεταφορά, και μετά από, εφόσον έλαβε γνώση και μετά από ο αντιπεριφερειάρχης ο κ. Βόσμου και με δικές του ενέργειες, προσπεράστηκε το πρόβλημα για τη μεταφορά, τουλάχιστον για σήμερα. Επιστρέψαν όλοι οι μαθητές ασφαλείς στα σπίτια τους και ευελπιστούμε να δοθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα λύση από Δευτέρα, να ξέρουμε τι θα γίνει με τη μεταφορά των μαθητών για τα δύο αυτά τμήματα, τα οποία είναι σε εκκρεμότητα αυτή τη στιγμή μετά την απόφαση της ενιαίας αρχής η οποία κοινοποιηθεί. Βέβαια, με τις προσπάθειες θεωρώ της περιφέρειας θα μπορέσει να ομαλοποιηθεί η όλη κατάσταση και να υπάρξουν, να πάνε κανονικά οι μαθητές στα σχολεία τους. Με λεωφορεία του ΚΤΕΛ μετακινηθήκανε το μεσημέρι. Με λεωφορεία του ΚΤΕΛ, έπειτα από τηλεφωνική παρέμβαση του αντιπεριφερειάρχη, δρομολογήθηκαν με την ευθύνη την οποία ανέλαβε πλέον η περιφέρεια για σήμερα να μεταφερθούν οι μαθητές ασφαλείς στο τόπο κατοικία τους.